κοριτσάκι μου, πραγματικά δεν έχω σκεφτεί τι θέλω να σου πω. Το μόνο που... Όλο το άγχος, όλες αυτές οι δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε με το που αντίκρισε τη Λίδα, έσβησαν και έβλεπα ένα πολύ χαρούμενο πρόσωπο και όσο μεγαλώνει και η Λίδα, δύο πολύ χαρούμενα πρόσωπα. Λίδα Μαρία. Στην αρχή βέβαια η σχέση μου με τη Λίδα δεν ήταν και η ιδανικότερη. Μπορώ να πω γιατί την σαν να τη φόβιζα κατά κάποιον τρόπο. Όπως συνήθισε, αρχίσαμε να παίζουμε, να την κάνω παιχνίδια, να την παίζουμε τα παιχνίδια της, να την γαργαλάω, τα πάντα, να την έχω αγκαλιά. Θυμάμαι τη μέρα που μου ανακοίνωσε ότι θα έρθει στον κόσμο η Λίδα. Σοκ, αλλά και πάρα πολύ ευχάριστα συναισθήματα, γιατί έβλεπα τη Ραφαέλα πόσο ήθελε να γίνει μαμά και μόλις έγινε το κατάλαβα, το είδα με τα μάτια μου.
θυμάμαι πάρα πολύ και τη μέρα που μου πρότεινε να γίνουμε νονή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, περίμενα πάρα πολύ τη σημερινή μέρα. Έχω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα χάρηκε στην βάφτισή σου, που έφαγες γλυκά, που μας λέρωσες όλους. Εύχομαι να βλέπεις το βίντεο αυτό μετά από χρόνια και να χαίρεσαι με αυτή τη μέρα και τις επιλογές που έκανα για νονού σου. Τον Γιώργο και τον Φίλιππο που μας αγαπάνε πάρα πολύ. Θέλω να ξέρεις ότι και εγώ σου αγαπάω πάρα πολύ. Με κάνεις τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο.